Βαδίζοντας προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Ναυπακτία News τον επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης Ναυπακτίας και πρώην δήμαρχο Ναυπακτίας, κύριο Γιάννη Μπουλέ. Κύριε Μπουλέ, σας καλωσορίζουμε στο στούντιο του Ναυπακτία News. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο στούντιο και εύχομαι και ελπίζω να είστε ένας από τους βασικούς παράγοντες στην σωστή ενημέρωση της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε. Πριν μπούμε σε όλα αυτά τα οποία πραγματικά οι πολίτες θα ήθελαν να ακούσουν από εσάς σχετικά με την αυριανή μέρα, την επόμενη μέρα των εκλογών, θα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά με την εξέλιξη του ΤΕΙ. Ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι προέκυψε έτσι ξαφνικά μέσα στην προεκλογική περίοδο και που, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου, είχαμε κάποιες εξελίξεις. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο γι' αυτό. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Αφλώς εγώ θα σας πω δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι το ΤΕΙ με πολύ μεγάλο κόπο η κοινωνία μας, επί θητείας μας, το κράτησε στο Δήμο μας. Δώσαμε αυτή τη λύση που ήταν και η μοναδική άλλωστε, δεν υπήρχε άλλη λύση. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν έγινε το παραμικρό. Αυτή είναι η βασική παρατήρηση. Και το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι ενώ ήταν προφανές ότι κάποια ζητήματα θα ξαναμπούν στο τραπέζι, όπως αυτό που μπαίνει τώρα με τον Υπουργό Παιδείας, ως κοινωνία και ως δημοτική αρχή δεν έγινε το παραμικρό. Αυτά για τα 5 τελευταία χρόνια. Το ότι ανακοινήθηκε τελευταία το ζήτημα πάλι με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, είναι γεγονός και νομίζω ότι μετά την πίεση που ασκήσαμε και την χαρακτηριστική αδράνεια, ο Δήμαρχος μας είπε προχθές ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη. Να μην ξεχνάμε όμως ότι σε προεκλογική περίοδο δεν πρέπει να κρατάμε μεγάλο καλάθι και πρέπει να επαγρυπνούμε. Μακάρι τα πράγματα να είναι έτσι, εμείς αυτό θέλουμε. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι μονοσήμαντη αυτή η σχέση με το ΤΕΙ. Να περάσουμε λίγο στα της προεκλογικής περίοδου. Πώς βιώνετε εσείς όλη αυτή την περίοδο μέσα από τις αλλαγές οι οποίες έχουν προκύψει στον εκλογικό νόμο? Λοιπόν, θα σας πω κάτι που ενδεχομένως θα σας εντυπωσιάσει. Εμείς είμαστε πάντοτε υπέρ των αλλαγών. Ήμασταν από τους... Εγώ τουλάχιστον είχα εκφράσει την άποψη για τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση από το 2007, πριν καν μπει ζήτημα Καλλικράτη. Ακολούθησε ο Καλλικράτης, με χαρά το δεχθήκαμε τότε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει και νομίζω ότι σήμερα όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Τον ενιαίο Δήμο Ναυπακτίας τον αναγνωρίζουν όλοι, παρόλο που παλιότερα ήμασταν οι μόνοι που υποστηρίζαμε αυτή την άποψη. Πράγματι, ο Δήμος Ναυπακτίας είναι ένας θαυμάσιος Δήμος, έχει όλα τα προσόντα να πάει μπροστά και σε αυτό εμείς επενδύουμε. Και χαίρομαι που και οι άλλες παρατάξεις πλέον έπαψαν να μιλάνε για δύο Δήμους, μιλάνε για ένα Δήμο με στρατηγείο την άφακτο που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Τώρα είμαστε ξανά μετά από ουσιαστικά λιγότερα από 10 χρόνια ζωής του Καλλικράτη, ερχόμαστε στον Κλεισθένη, ένα άλλο σχέδιο το οποίο εμείς και αυτό το καλωσορίσαμε με την έννοια ότι η απλή αναλογική είναι έκφραση της κοινωνίας, η πραγματική έκφραση της κοινωνίας και θα σας πω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο το κουβεντιάσαμε το σχέδιο αυτό. Εμείς προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα για να βελτιώσουμε το σύστημα ή, αν θέλετε, κάποιες δικλείδες για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αυτή η αποτελεσματική λειτουργία μας ανησυχεί και μας κινητοποιεί. Δεν είναι δηλαδή δεδομένο ότι θα πάμε καλά. Εξίσου μπορεί να είναι δεδομένο, παρά πάει και άσχημα. Εξαρτάται από εμάς. Και πρώτα απ' όλα εξαρτάται από τους ανθρώπους που θα εκλέξει η κοινωνία για να διαχειριστούν τα δημοτικά πράγματα με βάση το σχέδιο Κλεισθένη και τις προβλέψεις αυτού του νόμου. Θα είναι μια περίοδος δύσκολη που είναι όλες οι επιλογές μπροστά μας. Από εμάς εξαρτάται. Έχετε ξεκινήσει και εξετυλίγετε στους πολίτες το πρόγραμμά σας, θα έλεγα, αναθεματική ενότητα. Δηλαδή έχουμε δει το όραμά σας για την Καστροπολιτεία, για τον πολιτισμό, πρόσφατα για το κυκλοφοριακό. Θα ήθελα να μας αναπτύξετε λίγο τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το πρόγραμμά σας. Κινείται μάλλον το πρόγραμμά σας.
Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε ως παράταξη, πάντα υπηρετούμε την αποστολή μας και το σκοπό που έχουμε, σεβόμενοι τους θεσμούς. Είμαστε μια παράταξη που 2 μήνες πριν τις εκλογές κινούμαστε για τις εκλογές, σε αντίθεση με άλλες παρατάξεις που από την επόμενη των εκλογών σχεδιάζουν τις επόμενες εκλογές. Με αυτή την έννοια λοιπόν βάζουμε στην κοινωνία την ομάδα μας, η οποία είναι γνωστή. Έχουμε 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση ως ανεξάρτητη δημοτική κίνηση ναυπακτίας και βεβαίως θεωρήσαμε και θεωρούμε απολύτως αναγκαίο η κοινωνία να συζητάει όχι μόνο στις βάση φωτογραφιών των υποψηφίων, αλλά στη βάση προτάσεων για τα μεγάλα θέματα της πόλης και του Δήμου. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε αυτόν τον διάλογο, νομίζω έγκαιρα. Ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει θέσεις για τα βασικά θέματα της πόλης μας, αρχίζοντας από την Καστρόπολη. Αυτό ως όνομα, αν θέλετε, λέει πάρα πολλά για μας. Είναι μια πρίκα που έχουμε ως πόλη, το Κάστρο. Είμαστε μια Καστροπολιτεία που πρέπει αυτό να το αναδείξουμε, να το συντηρήσουμε, να το διατηρήσουμε και να το διαδώσουμε όσο πιο πλατιά γίνεται, αφού βέβαια πάρουμε και τα αναγκαία μέτρα για να είναι πραγματικά μια Καστρόπολη. Αν διαβάσει λοιπόν κανείς προσεκτικά τις θέσεις μας γι' αυτό, που είναι για διαβούλευση, θα δείτε ότι επενδύουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Και ήταν και κομμάτι βέβαια της προηγούμενης δημοτικής περίοδου και το πολιτιστικό μονοπάτι που είναι μια καινοτομία και όλο αυτό το αφήγημα το οποίο έχουμε γύρω από την πόλη που νομίζω ότι αν σε μακροπρόθεσμη βάση το εφαρμόσουμε, δεν είναι υπόθεση μια θητείας αυτό, η ναύπακτος θα αλλάξει, θα αποκτήσει πραγματικά το χαρακτήρα που περικλεί αυτή η λέξη, Καστρόπολη, και θα είναι μια πόλη με παγκόσμια κοινοβολία. Το πολιτιστικό μονοπάτι είναι αναμφίβολα ένα δημιούργημα δικό σας, δηλαδή ήταν μια σκέψη η οποία προήλθε από εσάς. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα βλέπω και κάποιες άλλες έννοιες οι οποίες μου έχουν κάνει εντύπωση, ας πούμε οι γιορτές Καστρόπολης. Τι είναι αυτό το οποίο σχεδιάζεται δηλαδή να κάνει, τι θα δουν οι πολίτες δηλαδή, τι σχεδιάζεται? Είδατε λοιπόν ότι όταν λέμε για Καστρόπολη εννοούμε ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Διαμόρφωση ιστορικού δακτυλίου, ας πούμε. Βεβαίως, άλλο ένα. Βεβαίως. Είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Βεβαίως. Είναι καινούργια. Βεβαίως. Είναι καινούργια και χαίρομαι που με ρωτάτε για αυτό το θέμα. Η πόλη μας, δεν ξέρω αν έχει πάει κανείς στο Τολέδο στην Ισπανία. Όταν φτάνει λοιπόν εκεί, εγώ πήγα μια επίσκεψη και παρέτεινα με δικά μου έξοδα την παραμονή μου εκεί για να χορτάσω αυτή την πόλη. Ήταν πραγματικά μια πόλη που σε παρέπεπε στο Μεσαίωνα. Νόμιζε ότι είσαι στο Μεσαίωνα. Και ήταν ο 20ος αιώνας, έτσι δεν είναι? Γιατί οι άνθρωποι φρόντισαν πρώτον να διατηρήσουν το κάστρο. Φρόντισαν να διατηρήσουν τα μνημεία εντός του κάστρου. Φρόντισαν η ζωή μέσα στο κάστρο να έχει χαρακτήρα διαφορετικό από αυτό που έχει μια πόλη που είναι πολύ βουή, που είναι με κίνηση, κινητικότητα και εμπορικότητα τέτοια, που δεν συνάδει με το χαρακτήρα του μνημείου. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό έχοντας ως μπούσουλα στην σκέψη μας, τι λέμε? Κάνουμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, την Αρχιτεκτονική Σχολή, για να μας βοηθήσει στο να κάνουμε βήμα-βήμα αυτά που πρέπει, ώστε πραγματικά μετά από κάποια χρόνια να το ξανααποκτήσουμε αυτό το κάστρο και μέσα σε αυτό να δημιουργήσουμε τις εκδηλώσεις εκείνες, πολιτιστικές δραστηριότητες, καθημερινότητα που θα δίνει ένα άλλο χαρακτήρα στην πόλη. Έτσι λοιπόν και με το πολιτιστικό μονοπάτι που αρχίζει από το λιμάνι, φτάνει στον προφήτη Ηλία, στην κροφή του κάστρου, ξανακατεβαίνει από την ανατολική πλευρά και φτάνει μέχρι, μάλλον περνάει όλα τα σημεία της πόλης που έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον, γι' αυτό και το λέμε πολιτιστικό μονοπάτι. Ανεβαίνει στη Δεξαμενή, που και εκεί έχουμε κάνει ολόκληρη μελέτη για να αυτός ο λόφος πλέον που είναι πανέμορφος, να πάρει τη θέση που του αρμόζει στη ζωή της πόλης. Και αυτό νομίζω και πέφτει για πρώτη φορά στο τραπέζι. Δηλαδή η αξιοποίηση του λόφου της Δεξαμενής. Το έχουμε θέσει και έχουμε τη μελέτη έτοιμη γι' αυτό. Το είχαμε βάλει σε ένα πρόγραμμα μαζί με την Φέρια, το Σερπλάν. Και εκεί προβλέπεται αναψυκτήριο, κινηματογράφος, θεατράκι μικρό. Δηλαδή είναι αυτά έτοιμα και είναι και αυτό ένα κομμάτι της διαδρομής μέσα στο πολιτιστικό μονοπάτι. Για να μας πάει μετά πιο ανατολικά στο αρχαιολογικό χώρο που είναι στο Τσοκάρι, που και εκεί ως Δημοτική Αρχή κάναμε κάποιες συνεργασίες με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και αναδείξαμε ένα κομμάτι που δεν ήταν γνωστό. Μετά κατεβαίνουμε στο
πίσω στον Τύμβο που είναι πίσω από το Τσοκάρι, που είναι, που πάει την ιστορία της πόλης μας 3.000 χρόνια πίσω, και πάμε στο Αλσίλιο, όπου εκεί εμείς βάζαμε το Μουσείο της Ναυπηγικής Τέχνης. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτή η διαδρομή ξεκινάει από το λιμάνι, περιδιαβαίνει όλη την πόλη με τα στοιχεία τα οποία έχουν έτσι, το χαρακτήρα του μνημείου, του αρχαίου, για να δώσουμε μια νέα ταυτότητα στην πόλη. Και καταλήγει ανατολικά σε ένα σύγχρονο μουσείο που στερείται η πόλη μας. Ναι. Γιατί κύριε Κουργιαλά, όταν μιλάμε για τουρισμό και θέλουμε να πάμε σε ένα κομμάτι του τουρισμού που θα αφήνει πραγματικά έσοδα στην πόλη, πρέπει και εμείς να έχουμε κάνει να προσφέρουμε. Και αυτή η ιδέα για το Μουσείο Ναυπηγικής Τέχνης είναι και αυτή μια ιδέα που καταθέσαμε την προηγούμενη φορά. Πήραμε τη χωροθέτηση, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, και από εκεί και πέρα έπρεπε να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του, σε όποιες άλλες μελέτες επενδύονται και στην υλοποίησή του. Αυτό νομίζω δίνει ένα άλλο χαρακτήρα στο πώς βλέπουμε εμείς την πόλη. Και να περάσουμε και στο κυκλοφοριακό, που και εκεί έχετε δώσει το στίγμα σας. Κοιτάξτε, φανταστείτε λοιπόν τώρα την πόλη να την βλέπει κανείς και να την νιώθει, είτε μπαίνει από τα ανατολικά είτε από τα δυτικά, να δείξουμε τις σπήλες της κλπ. Και να έχεις μπροστά σου μια νταλίκα ή ένα λεωφορείο ή ένα μπουτιλιάρισμα το οποίο δεν σε οδηγεί πουθενά. Αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Άρα λοιπόν το κυκλοφοριακό είναι και για την σύγχρονη ζωή της πόλης, αλλά πολύ περισσότερο μας δημιουργεί θέμα μέσα στον αρχαιολογικό τόπο. Και για την ανάδειξη της ιστορικότητας κτλ. Πώς θα αναδείξουμε την Καστρόπολη όταν έχεις αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν τι λέγαμε εμείς, ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα για το κυκλοφοριακό. Για άμεσα, ήμασταν η μοναδική παράταξη που στηρίξαμε την διατήρηση της δημοτικής αστυνομίας. Δυστυχώς η δημοτική αρχή το έκανε ότι δεν χρειάζεται και τα προβλήματα είναι ζωντανά και τα βλέπουμε καθημερινά. Επικαλέστηκε έλλειψη προσωπικού. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Όχι. Αυτό. Δεν θέλουμε να το. Σας λέω ότι εμείς που γνωρίζουμε τα θέματα του Δήμου, δεν προσθέτησαμε. Πάντως η έλλειψη της δημοτικής αστυνομίας νομίζω ότι συνέτεινε στο να γιγαντωθεί το κυκλοφοριακό ακριβώς. Πρόβλημα. Ακριβώς. Γίνει πάρα πολύ δύσκολη η ζωή στην πόλη, χωρίς κανένα λόγο. Άρα λοιπόν, ένα ήταν αυτό το θέμα της διατήρησης της δημοτικής αστυνομίας, που εμείς το υποστηρίξαμε. Να σας πω και για να μην τον πάμε, αλλά και η πρόταση που είχε η Δημοτική Αρχή η σημερινή να αναθέσει σε υπαλλήλους του Δήμου τον έλεγχο της κυκλοφορίας, ούτε αυτό έγινε. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα βούλησης. Ναι. Και αντίληψης πώς θέλουμε. Δεν ξέρουμε ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό, με κάποιο, δηλαδή πόσο ένας υπάλληλος θα μπορούσε να ελέγχει την κυκλοφορία. Ο Δήμαρχος το εισηγήθηκε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δική μου πρόταση. Ναι. Όταν εμείς βάλαμε το θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας, ο κύριος Δήμαρχος μας είπε ότι όχι, εμείς θα το αναθέσουμε αυτό σε υπαλλήλους αφού θα αλλάξουμε τον οργανισμό. Άρα λοιπόν το θέμα του κυκλοφορίου είναι τεράστιο. Τι λέμε εμείς, αυτό έχει θέμα. Άμεσα πρέπει να πάρουν μέτρα για την ανακούφιση της καθημερινότητας. Ένα είναι η αστυνομία, ελεγχόμενη στάθμευση, επιτήρηση συστηματική, έλεγχος, δεν γίνεται χωρίς αυτό. Αλλά μακροπρόθεσμα πρέπει να δούμε άλλες λύσεις. Και γι' αυτό θα δείτε, ή μάλλον το έχουμε ήδη δημοσιεύσει, έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά από τους μηχανικούς της παράταξής μας. Πριν καν βγει το ζήτημα του τούνελ στο κάστρο, η ομάδα αυτή έχει κάνει μια θαυμάσια δουλειά, όπου ουσιαστικά μετά από λίγα χρόνια, εφόσον γίνει αυτό, θα έχουμε μια εντελώς άλλη εικόνα της πόλης. Θα μπορούμε δηλαδή να έχουμε πρόσβαση σε όλους τους δρόμους κάθετα προς τη θάλασσα, από τον περιφερειακό δρόμο, που θα εξυπηρετεί τον καθένα, αλλά δεν θα έχουμε την εγκάρσια διαδρομή που σήμερα είναι αναγκαστική για τα οχήματα και βεβαίως κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή των πεζών. Πάντως θα έλεγα σαν έργο, κύριε Μπουλέ, το τούνελ έχει απασχολήσει την προεκλογική περίοδο, έχει πέσει στο τραπέζι αρκετά συχνά και αυτό είναι καλό, δηλαδή από τις παρατάξεις να μπορούν δηλαδή, να σκέφτονται, να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα δώσει λύση. Δεν ξέρω πόσο μακριά είμαστε από τη δημιουργία του. Η Δημοτική Αρχή μάθαμε ότι με την είχε έρθει η Εγνατία εδώ η εταιρεία η οποία είχε κάνει κάποιες συνεννοήσεις και τα λοιπά, είχε εκπονηθεί κάποια μελέτη στο επόμενο ΕΣΠΑ, δεν ξέρω και τα λοιπά. Υπάρχει μια προοπτική πάντως. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο έργο, αλλά είναι και η μοναδική λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν και πρέπει υπάρχει. Να σας πω, επειδή δεν είναι γνωστό αυτό, η πρώτη προσέλγιση στο τούνελ έχει γίνει από το 1980 και πριν.
από όταν φτιάχνονται τον δρόμο της Στερεάς Ελλάδος, από την παραλιακή δηλαδή. Ναι. Και υπάρχει στο χαρτί αυτός, αυτή η διαδρομή. Αλλά ουσιαστικά νομίζω... Αλλά είχε σταματήσει. Ναι, ναι. Τώρα που πλέον τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, οδηγούμαστε και αναγκαστικά, αλλά σημασία έχει πει τι. Μας πηγαίνουν τα πράγματα. Να πάμε, δυστυχώς, αντί να το οδηγούμε, μας οδηγούν. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε αυτόν τον δρόμο όταν θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που πραγματικά θα δίνει μια ανάσα στην πόλη, θα λύνει προβλήματα των δρόμων και ταυτόχρονα θα αφήνει χώρο για πεζούς μέσα στην πόλη. Μόνο τότε η ναύπακτος θα πάρει το χαρακτήριο που πραγματικά σας περιέγραψα προηγούμενα. Μια πονεμένη ιστορία για την πόλη της Ναυπάκτου και έχει να κάνει και με το κυκλοφοριακό. Εγώ θα έθετα ότι είναι και ο ποδηλατόδρομος, η κίνηση των ποδηλάτων, η οποία θα έλεγα ότι δεν προσέχθηκαν όπως θα έπρεπε. Ούτε ο ποδηλατόδρομος στηρίθηκε. Βλέπουμε μια αναρχία, βλέπουμε μόνιμα παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στον ποδηλατόδρομο. Γενικά βλέπουμε ένα έργο το οποίο η Δημοτική Αρχή Παπαθανάση που είχε κατασκευάσει και μάλιστα με πολλά χρήματα, γενικά βλέπουμε να πηγαίνει σε καλέντες. Και τα κοινόχρηστα ποδήλατα, τα ποδήλατα του Δήμου, να μην υπάρχουν ουσιαστικά. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πάνω στον κύριο Κουρογιαλά. Εγώ πραγματικά δεν περίμενα τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στον ποδηλατόδρομο, έτσι όπως έχει τελικά διαμορφωθεί. Ναι. Να σας πω ότι της αυτής της Δημοτικής Αρχής δεν υπάρχει ποδήλατο πουθενά, δεν αναζητούνται. Είναι η μόνη δημοτική περίπτωση που δεν λειτουργήσαν τα ποδήλατα. Επί θητείας μας κυκλοφορούσαν, τα είχαν τα δύναμη σαν ανθρώπους. Και επί Παπαθανάση. Τώρα δεν δόθηκαν ποτέ. Και αγνοείται ο αριθμός τους που βρίσκονται. Στα τελευταία δημοτικά συμβούλια ο κύριος Καρακώστας είχε πει για 40 τα οποία θα έβαζαν GPS επάνω. Κοιτάξτε, εμείς κουραστήκαμε να το φέρουμε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, το φέρναμε κάθε φορά και μας λέγανε στο επόμενο καλοκαίρι το κάνουμε. Δεν έγινε, πέρασε 5 χρόνια και δεν έγινε ποτέ και ειλικρινά σας λέω δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Να σας πω και κάτι άλλο. Επί θητείας μας είχαμε βάλει και ένα πρόγραμμα με 5 σταθμούς στην πόλη από το Φλίσβο, την Ψανή, το κέντρο. Υπήρχαν αυτοί οι σταθμοί. Αυτό ήταν πρόγραμμα, δεν πλήρωσε ο Δήμος χρήματα. Μπορούσε να παίρνει το ποδήλατο μια κάρτα, να πηγαίνει 2 ώρες, χωρίς να επιβαρύνεσαι καθόλου, και στη συνέχεια να το αφήνει όπου βρίσκεσαι. Το παίρνει από την Ψανή, το αφήνει στο Γρίμποβο ή όπου θέλει. Αυτό λοιπόν εξαφανίστηκαν. Βγάλανε και τις βάσεις, τελειώσαν όλα αυτά. Πολλές φορές ρωτήσαμε γιατί έγινε αυτό, δεν πήραμε ουσιαστικές απαντήσεις. Ουσιαστικά λένε δεν δουλεύει, αλλά αν το εξαφανίσει, πώς θα δουλέψει. Πρέπει να επιμείνουμε σε κάποια πράγματα. Ναι, και νομίζω ότι. Σε μια πόλη σαν έτσι όπως την οραματιζόμαστε, πρέπει να κάνουμε ας πούμε και μαθήματα αγωγής στους εαυτούς μας. Να μάθουμε να περπατάμε, να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο, να μην επιβαρύνουμε συνεχώς την πόλη μας με το αυτοκίνητο. Αν αυτό δεν το κάνουμε πράξη, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Άρα λοιπόν και ο ποδηλατόδρομος και η επέκτασή του, και να σας πω εδώ ότι στις μελέτες που είχαμε κάνει για τα κυκλοφορία, για την κυκλοφορία των οχημάτων, προβλέπαμε ποδηλατόδρομο από τα προάστατα δυτικά να έρχεται στο κέντρο και την Ψανή να πηγαίνει προς το Τύριο. Το επισημαίνεται μέσα στο πρόγραμμα της ασφάλειας. Είναι πάντα σημαντικό αυτό. Είμαστε τόσο μικρή πόλη δηλαδή, που θα μπορούσαμε όλα αυτά, αν το είχαμε συνηθίσει, να μην είναι καθημερινότητά μας. Αν πάτε στο Μεσολόγιο για παράδειγμα, μην πάει μακριά, βλέπετε ότι πάρα πολλοί πολίτες κινούνται με το ποδηλατό τους. Έχει να κάνει με το DNA των κατοίκων. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν νομίζω ότι γεννιέται κανείς με αυτό. Το μαθαίνουμε. Δεν το αγαπήσαμε το ποδήλατο. Το μαθαίνουμε. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος έχει και τέτοιο ρόλο, δηλαδή διαπαιδαγωγικό, ναι. Να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Όταν παρετούμαστε, και μάλιστα παρετούμαστε εύκολα, ουσιαστικά καταργούμε το μέσο. Πώς κρίνετε το έργο της Δημοτικής Αρχής αυτά τα 5 χρόνια, έτσι. Κοιτάξτε. Ναι. Εγώ. Θα σας πω 2 πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, τι είχα πει πριν αναλάβει η Δημοτική Αρχή το Δήμο. Είχα πει και το παραλάβω έτσι, ότι ο Δήμος Ναυπακτής θέλει ένα δήμαρχο και όχι 6. Πριν γίνουν οι εκλογές. Τελευταία μέρα στην Παρασκευή στην ομιλία μας στην πλατεία στο λιμάνι. Μετά τις εκλογές και εφόσον η Δημοτική Αρχή είχε 2 χρόνια περίπου στην διοίκηση του Δήμου, είπα ότι ο Δήμος πλέον έχει 6 δημάρχους και δεν έχει δήμαρχο. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Επιβεβαιώθηκα. Τα τελευταία γεγονότα νομίζω υπογραμμίζουν με τον πιο εύρωτο τρόπο αυτό που εγώ είπα. Ο κύριος Λουκόπουλος έλεγε ότι δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Το να υπάρχουν 6 δήμαρχοι δηλαδή.
Ναι, αλλά να μην υπάρχει δίμορφος. Υπό την έννοια δηλαδή ότι ναι. μοιράζονται οι αρμοδιότητες. Κοιτάξτε να σας πω, ο κύριος Λουκόβιτς διαψεύδεται από την διάλυση αυτής της κατάστασης. Κοιτάξτε κάτι κύριε Κοριαλά. Έχω ακούσει πολλά. Είμαστε μια ορχήστρα με το μαέστρο. Είμαστε το, είμαστε τ' άλλο. Στην ουσία όμως φύγαν όλοι οι έχοντες τα βιολιά και έμεινε μόνος του ο μαέστρος. Αυτό δεν είναι. Και αυτό δεν είναι πρόβλεψη, είναι αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξανά έχει συμβεί σε καμιά δημοτική αρχή, όπως εγώ θυμάμαι, το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο πρώτων εκλογών, να έχουν φύγει όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν τα βασικά στελέχη της δημοτικής αρχής. Και αν θέλετε και αυτοί που θα εκλέγονταν και σε επόμενοι. Γιατί αυτό, το αφήγημα ότι αυτοί φύγανε επειδή δεν εκλέγονται δεν είναι ευσταθή. Θα σας πω ότι αν ξέρει κανείς τα εκλογικά, οι άνθρωποι που φύγανε από τον κύριο Λουκόπουλο είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικούσαν σίγουρες θέσεις και από την παράταξη του Λουκόπουλου ή σε όποια άλλη παράταξη πάνε. Με δεδομένη την εικόνα του Δήμου, τι στόχο βάζετε εφόσον εκλεγείτε για το τέλος της τετραετίας εσείς? Καταρχήν εμείς, αν προσέξεις το πρόγραμμά μας, έχουμε δύο ενότητες. Η μία ενότητα είναι τα άμεσα πράγματα τα οποία πρέπει να πηγαίνουν και αναφερόμαστε αναλυτικά σε αυτά. Και υπάρχει και μια δεύτερη ενότητα, πολύ μεγαλύτερη, η οποία δείχνει τι πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου. Σε χρόνο δηλαδή που δεν επαρκεί για μια δημοτική αρχή να το υλοποιήσει. Εμείς είμαστε αυτοί, δεν έχουμε αυταπάτες. Παράδειγμα, να πάρουμε τη Μαρίνα. Δεν μπορεί να την υλοποιήσει ένας δήμαρχος τη Μαρίνα. Μπορεί να τη συλλάβει, να βάλει τις μελέτες, να αρχίσει τη διαδικασία, αλλά ενδεχομένως δύο δήμαρχοι μετά από αυτό θα κάνουν εγγένεια. Έτσι είναι. Είναι σωστό αυτό. Άρα λοιπόν, τι λέμε εμείς. Στην εποχή λοιπόν του Κλεισθένη και των συνεργασιών. Να διορθώσω πάντως ότι η Ναύπακτος μάλλον πάει για τουριστικό καταφύγιο. Εσείς λέγατε για Μαρίνα. Εντάξει, εμείς λέγαμε και να σου πω. Αλλά παρόλα αυτά συμφωνήσατε όμως κι εσείς. Θα σας πω πάνω σε αυτό. Να κλείσω όμως το προηγούμενο θέμα. Ναι. Ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε και ως δημοτικοί παράγοντες και ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και ως κοινωνία ότι πρέπει να σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα. Και ένας να συνεχίζει εκεί που ο άλλος σταμάτησε να χτίζει. Όχι να γκρεμίζουμε. Αν λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, η κάθε δημοτική αρχή θα ξέρει τι πρέπει να κάνει στα μεγάλα θέματα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε. Δεν είναι το πρόβλημά μας εκεί. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι η πόλη μας βρίσκεται χωρίς υποδομές για τόσα χρόνια νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Τώρα για το θέμα της Μαρίνας που είπατε, όντως εμείς είχαμε πει για Μαρίνα. Γιατί η Μαρίνα τι σημαίνει κύριε Κουριαλά, σημαίνει ότι εκμεταλλεύεσαι το χερσαίο κομμάτι, τη στεριά δηλαδή, όπου έχεις διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να έχουν εκεί εισοδήματα 50-60 άνθρωποι που θα δουλεύουν. Νομίζω ότι και στο τουριστικό καταφύγιο προβλέπεται. Το τουριστικό καταφύγιο εξορισμού είναι αυτό το οποίο δεν έχει στο σκάφο σου, αλλά δεν έχει χερσαίες εγκαταστάσεις σαν αυτές που εμείς λέμε. Νομίζω ότι θα κατασκευαστούν. Εμείς λοιπόν τι προτείναμε, ναι. Τι προτείναμε στο θέμα αυτό. Ναι. Εγώ είπα, εντάξει, αφού μου θέλετε να φτιάξετε κατεύθυνση, φτιάξτε. Αλλά μην απεμπολίσουμε την ιδέα της Μαρίνας. Σας το φτιάξουμε τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μεταξελιχθεί στη συνέχεια σε Μαρίνα εφόσον αυτό πάει καλά και η πόλη μας πραγματικά μπορεί να δεχθεί αυτή η την... Η Μαρίνα χαρακτηρίστηκε σαν φαραωνικό έργο, το οποίο απαιτεί πολλά εκατομμύρια. Να σας πω κάτι. Τα οποία είπαν ότι σε δύσκολες και οικονομικά συνθήκες, δηλαδή συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, είναι λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Ακούστε. Να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ναι. Η Δημοτική Αρχή δεν σχεδίασε ούτε Μαρίνα ούτε καταφύγιο. Αυτό η περιφέρεια το έβαλε στην. Το χωροθέτησε. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι θέμα της περιφέρειας. Να σας πω κάτι. Αν είχε 10 εκατομμύρια η περιφέρεια, όχι 2 που είχε, θα μπορούσε να το λέμε να μιλάμε για Μαρίνα. Άρα είναι θέμα λοιπόν. Αν ήταν τα χρήματα, αν βρίσκονταν κάπου. Ωραία. Αν λοιπόν σας πω εγώ ότι βάζαμε τις διαδικασίες και υπήρχε ιδιώτης που να κάνει αυτή την επένδυση, θα ήταν άσχημο. Να σας πω το παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι θα ήταν έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα να τα βάλει ο Δήμος τα λεφτά. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι ο Δήμος θα κάνει ένα φαραωνικό έργο. Λέγανε εμείς. Το θέμα, κύριε Μπουλά, είναι ότι δεν βρίσκονται ιδιώτες σε αυτή την περίοδο. Μα δεν το δοκιμάσαμε. Ναι. Δεν το δοκιμάσαμε. Εγώ τι σας λέω τώρα. Ναι. Πάμε ένα παράδειγμα. Που επίσης το ψηφίσαμε παρόλο που έχουμε διαφορετική άποψη. Το Ξενία εμείς δεν το θέλαμε δημοτικό κτίριο. Το θέλαμε ζωντανό ξενοδοχείο 4 αστέρων με συνεδριακό κέντρο 700 θέσεων για να δημιουργήσει εισοδήματα στην πόλη. Ξέρετε ότι αυτό που θα φτιαχτεί τώρα δεν θα φέρνει ούτε ένα ευρώ στην πόλη. Θεωρείτε ότι είναι αυτή η προοπτική είναι μια κακή επιλογή?
για μας, είναι μια κακή προοπτική δηλαδή για, το ακίνητο. Για μας, ναι. Για μας που το είχαμε εντάξει στο Τζέσικα και ρωτήσει τον Περιφερειάρχη όταν θα τον έχετε εδώ, γιατί υπάρχει μια διαστρέβλωση σε κάποια πράγματα. Ήταν το μοναδικό έργο στην περιφέρεια που είχε πει στο Τζέσικα. Τι προέβλεπε αυτό το έργο? Ότι κάποιος ιδιώτης θα το έπαιρνε, θα δαπανούσε γύρω στα 7,5 εκατομμύρια για να κάνει αυτό το οποίο εμείς θεωρούσαμε ότι είναι το έλλειμμα της πόλης. Το ότι μας είπανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αν υπάρχουν, αν θέλαμε ξενοδοχεία θα τα φτιάχνανε ιδιώτες, άρα δεν θέλουμε ξενοδοχεία στην Άφακτο, νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος. Η Ναύπακτος και η Ναυπακτία έχει ανάγκη από ξενοδοχεία εφόσον επενδύουμε στον τουρισμό. Και μάλιστα έχει ανάγκη από ξενοδοχεία πολλών αστέρων. Αν θέλουμε να επενδύσουμε στον τουρισμό αυτόν που φέρνει εισοδήματα. Αυτή λοιπόν ήταν η άποψή μας. Άρα λοιπόν το ότι εμείς λέγαμε αυτά δεν σημαίνει ότι είμαστε αρνητικοί και είμαστε ίσως η μοναδική παράταξη, κύριε Κοργιαλά, που όταν ακόμα διαφωνούμε δεν παίρνουμε εμπόδιο να υλοποιηθούν έργα. Φανταστείτε, όταν εμείς μιλάγαμε για το Τζέσικα, για το Ξενία, ξέρετε τι λογότερο στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σας τράξουμε στην νομιμότητα, για να μην γίνει. Για να μην γίνει. Εμείς τι είπαμε, δέστε τις διαφορές. Εμείς έτσι θέλαμε το Ξενία. Εφόσον όμως ο λαός, οι διαφάκτοι, επέλεξαν το πρόγραμμα του κ. Λουκόπουλου, εμείς θα το ψηφίσουμε. Δεν πάει όμως να έχουμε την άποψή μας. Βασικά θέματα της καθημερινότητας, κύριε Μπουλέ, είναι επίσης η καθαριότητα και οι λειτουργίες, θα λέγαμε, κάποιων δομών. Στο θέμα της καθημερινότητας, θεωρείτε ότι έγινε έργο? Ο Δήμος Ναυπακτίας δηλαδή επιτέλεσε έργο εκεί? Βεβαίως. Θα πρέπει να σας πω το εξής. Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει την τύχη να έχει το ΧΙΤΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είναι βασική, ας το πει κανείς, υποδομή για την καθαριότητα. Γιατί αν δεν έχεις αυτή την υποδομή, δεν μπορεί να είναι καθαρός ο Δήμος. Τώρα, σε αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι όλες οι δημοτικές αρχές έχουν πετύχει. Γενικό συμπέρασμα είναι αυτό. Είμαστε μια καθαρή πόλη, είμαστε ένας καθαρός Δήμος, παρά τα προβλήματα που κατά καιρού μπορεί να εντοπίσει κανείς κλπ. Όμως, εγώ θα εστιάσω σε κάτι άλλο. Δεν ολοκληρώσαμε το θέμα της καθαριότητας στο Δήμο με τα εδρανή. Θυμόσαστε ότι εμείς είχαμε ως Δημοτική Αρχή επιλέξει να λύσουμε και αυτό το θέμα, ώστε πραγματικά να μην έχουμε τα ρέματα και τα ποτάμια μας γεμάτα με μπάζα, ακριβώς επειδή έχουμε δυσκολίες στο να τα διαχειριστούμε. Αυτό λοιπόν είναι κενό. Θυμόσαστε τι είχε γίνει πάνω στο ζήτημα αυτό. Αντιδράσεις. Αντιδράσεις χωρίς λόγο, γιατί είναι μια μη οχλούσα δραστηριότητα αυτή. Αλλά και την... υπογόνου θα λέγω εγώ. Ακριβώς. Εμείς, αν θυμόσαστε, είχαμε πει να πληρώσει ο Δήμος να φέρουν αυτοί που αντιδρούσαν, τους όποιον μελετή θέλανε, να μας παρουσιάσει τα προβλήματα που θα προκύψουν. Και δεν το δέχτηκαν. Δηλαδή είχαμε μια άργηση σε μια λογική. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα έλλειμμα για το Δήμο μας. Θεωρώ, πιστεύω ότι μαζί με τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει για την αναβάθμιση του ΧΙΤΑ και για τα πράσινα σημεία και όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί, η Ναύπακτος και η Ναυπακτία θα είναι ένας Δήμος με πολύ καλό βαθμό στην καθαριότητα. Οι αρμοδιότητες, κύριε Μπουλέ, και οι πόροι που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να αλλάξουν την εικόνα ενός μεγάλου και απαιτητικού Δήμου όπως είναι ο Δήμος Ναυπακτίας? Κύριε Κοργιαλά, εγώ πάντοτε έλεγα και το λέω και τώρα ότι οι πόροι πάντα είναι πολύτιμοι, αλλά εμάς δεν μας λείπουν μόνο οι πόροι. Πριν φτάσουμε στους πόρους, μας λείπουν τα θέματα της οργάνωσης και της ορθολογικής διαχείρισης. Του σχεδιασμού. Όλα αυτά είναι όλα μέσα. Αυτά. Λοιπόν, όσο δεν φτιάχνουμε υπηρεσίες και σαν κράτος και σαν αυτοδιοίκηση που να ανταποκρίνονται πλέον σε αυτές τις ανάγκες της κοινωνίας, δεν μπορούμε να λέμε ότι μας λείπουν μόνο τα χρήματα. Τα χρήματα, όταν τα είχαμε, να βάλω το θέμα αλλιώς, όταν είχαμε πολλά χρήματα, γιατί δεν γινόντουσαν έργα μεγάλα? Εντάξει, τώρα έχουμε κρίση, είμαστε σε κρίση και σαν χώρα και σαν αυτοδιοίκηση, έχουμε οικονομίες περικοπές. Και όντως, θα σας πω κάτι όμως, πάντα προσέξτε, θα δείτε, έχω δίκιο. Πιο πολλά έργα γίνανε στην κρίση, μεγάλα έργα, που δεν είχαμε χρήματα, από τις περιόδους που είχαμε χρήματα και αντί να κάνουμε έργα, κάναμε χρέη. Εγώ, κύριε Κοργιαλά, διαχειρίστηκα ένα τεράστιο χρέος στο Δήμο. Πλήρωσα 10.500 χρήματα του Δήμου για χρέη.
Που σημαίνει ότι γίνανε πριν την κρίση αυτά τα χρέη. Ξέρετε πότε έγινε ανάπλαση του Δήμου Ναυπακτίας? Μήπως άλλαξε και ο τρόπος που το κράτος, το κεντρικό κράτος, έβλεπε τους Δήμους? Όχι, το κεντρικό δηλαδή κράτος... Δηλαδή υπήρχε μεγαλύτερη επιτήρηση, πιο στενή επιτήρηση. Το κεντρικό κράτος, δυστυχώς... Υπάρχει το παρατηρητήριο που δεν σε αφήνει να κινηθείς. Το κεντρικό κράτος έκανε το αυτονόητο μέσα στην κρίση, μετά από η επιβολή ξένων. Ναι. Δεν το επέλεξε. Δεν είπα ότι το επέλεξε. Δεν το επέλεξε. Το δυστύχημα είναι αυτό. Ήταν όμως μια πραγματικότητα. Δηλαδή, συνέβη. Προσέξτε, υπάρχει λογική να κάνει κάποιος δήμαρχος έργα χωρίς λεφτά και να λέει ότι θα πληρώσει ο επόμενος? Αναμφίβολα όχι. Όχι. Εμείς λοιπόν το πληρώσαμε αυτό το κόστος. Ναι. Και τι άλλο θέλω να σας πω. Ενώ πληρώσαμε αυτό το κόστος, ήμασταν η δημοτική αρχή που κάναμε τρία μεγάλα έργα, θα σας πω μόνο. Κάναμε την ανάπλαση στη μισή πόλη. Το ανατολικό κομμάτι. Το ανατολικό κομμάτι. Δεν έγινε μέσα στην κρίση? Έγινε. Οι υποδομές για την Αττική Όνη γίνανε μέσα στην κρίση. Ναι. Μέσα στην κρίση. Το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο έγινε μέσα στην κρίση. Η αποκατάσταση. Η αποκατάσταση. Η επισκευή του. Η επισκευή. Μέσα στην κρίση. 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Προβλήματα τα οποία για χρόνια δεν είχαν γίνει, γίνανε μέσα στην κρίση. Τότε που δεν είχαμε λεφτά. Ναι. Ενώ πριν που είχαμε τα λεφτά, τα κάναμε χρέη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να λέμε την αλήθεια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο επανέρχομαι και λέω. Ο προγραμματισμός, ο έλεγχος, βασικές αρχές στη διοίκηση δηλαδή, δεν τις θέλουμε. Αλλά με αυτές πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται να εξυγχρονίσουμε την αυτοδιοίκηση και το κράτος μας, εάν δεν το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Γι' αυτό και εμείς ως Δημοτική Αρχή, και τώρα θα το κάνουμε ξανά, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους, να φτιάξουμε ένα Δήμο πρότυπο. Να το χαίρεται ο υπάλληλος που δουλεύει και να το χαίρεται και ο Δημότης που εξυπηρετείται. Στα πλαίσια αυτά όμως θα πρέπει να υπάρχει και πώς το λένε, να υπάρχουν και εργαζόμενοι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Δήμος νομίζω δεν έχει και εργαζόμενοι, έχει προβλήματα στη στελέχωση των υπηρεσιών. Άξτε, να σας πω. Αυτό όταν λέμε για την οργάνωση, οποιασδήποτε υπηρεσία με τις νέες τεχνολογίες, πάρα πολλά πράγματα είναι μπορούν πολύ να γίνουν, πιο εύκολα. Λέτε, με λιγότερους υπαλλήλους κτλ. Απλά πρέπει να αναδιατάξουμε και να βρούμε την άριστη δυνατή οργάνωση. Επανασχεδιασμός δηλαδή των. Βέβαια, δεν γίνεται. Δεν γίνεται με παλιές νοοτροπίες να πάμε στις νέες εποχές. Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί είναι προς όφελος όλων. Και κυρίως, το υπογραμμίζω αυτό, είναι προς όφελος και των αιρετών και των εργαζόμενων στο Δήμο καταρχήν και βεβαίως αυτό το όφελος περνάει στην κοινωνία. Ως αποτέλεσμα. Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πριν από 2-3 μέρες είδα ένα δελτίο τύπου του Δήμου Ναυπακτίας με κάποιες συναντήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και κάνουν οι εργαζόμενοι των ΚΔΑΠ. Δεν ξέρω αν έχει πραγματοποιηθεί με εσάς συνάντηση τέτοια, αλλά έχουν ξεκινήσει με τον Δήμαρχο, όπου αναφέρονται μέσα τίθενται και το θέμα της βιωσιμότητας και της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των υποδομών, αλλά από ό,τι μαθαίνω, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θέτουν και θέμα, δηλαδή προσπαθούν να δεσμεύσουν τους επικεφαλείς των παρατάξεων για τις θέσεις, για την εξασφάλιση των θέσεων την επόμενη μέρα των εκλογών. Έχετε συναντηθεί εσείς καθόλου με τους? Όχι, όχι, δεν έχω, δεν μου έχει ζητηθεί. Ναι. Με πολύ χαρά θα συναντήσω το σωματείο των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ. Θεωρώ ότι είναι μια υποδομή που προσφέρει στα παιδιά μας. Θα την υποστηρίξετε και εσείς ασφαλώς, αυτή την πλευρά σας? Πάντα την υποστηρίζαμε και θα το κάνουμε και στο μέλλον. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι δυστυχώς στη χώρα μας πάρα πολλά πράγματα που είναι αναγκαία γίνονται πολύ δύσκολα. Ας πούμε, μόλις τώρα περάσανε στο Δήμο εργαζόμενοι στη βοήθεια στο σπίτι. Μια υπηρεσία που θεωρείται επιτυχημένη, την έχει ανάγκη η κοινωνία μας, όπως ξέρετε, και τώρα πέρασε στο Δήμο. Γιατί δεν πρέπει να γίνει το ίδιο? Θα μπορούσε και με τα ΚΔΑΠ δηλαδή να είναι γίνει θέμα, κάτι αντίστοιχο. Είναι θέμα σχεδιασμού των υπηρεσιών από τη μεριά του κράτους και των πόρων που διαθέτει. Ναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Εάν δηλαδή η κυβέρνηση δεν κατανοήσει ότι η αυτοδιοίκηση που είναι κοντά στην κοινωνία είναι το πρώτο κομμάτι της διοίκησης κοντά στον πολίτη, αυτή πρέπει να επιφορτιστεί με αυτές τις υπηρεσίες. Αυτή γνωρίζει τα θέματα, η αυτοδιοίκηση. Και, και πρέπει να εκχωρηθούν και οι άνθρωποι και μέσα. Και νομίζω ότι μέσα από τους πόρους οι οποίοι θα εξασφαλιστούν,
φεύγοντας το βοήθεια από το σπίτι, βοήθεια στο σπίτι και πηγαίνοντας στο Δήμο, κάποιοι πόροι θα εξασφαλιστούν. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθούν αυτή η δομή. Σας είπα ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πουθενά στην αυτοδιοίκηση άνθρωπο που θα πει ότι δεν θέλει να υπερέχει τέτοιες υπηρεσίες. Είναι αναγκαίο και μάλιστα έτσι όπως είναι η κοινωνία μας σήμερα, επιβεβλημένο να γίνει. Απλά θα πρέπει ο σχεδιασμός από την κυβέρνηση να είναι τέτοιος ώστε πραγματικά να δώσει τις αρμοδιότητες και τα μέσα στην αυτοδιοίκηση για να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Η παράταξή σας, κύριε Μπουλέ, άντεξε στον χρόνο. Η παράταξή μας είναι πάρα πολύ δυνατή. Γιατί έχει διανύσει μια πορεία 20 ετών και σαν αντιπολίτευση και σαν διοίκηση. Έχει καταγράψει έργο, ξέρει τα θέματα πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε το Δήμο πάρα πολύ καλά, απ' άκρη σ' άκρη. Και νομίζω ότι αυτό έχει πλέον αποτυπωθεί και στην κοινωνία. Δηλαδή, αν δει κανείς το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση εκτός από εμάς, του κ. Παπαθανάση, είχε διαλυθεί ας πούμε το δεύτερο χρόνο. Και του κ. Λουκόπουλου είχε το δεύτερο δίμηνο. Που... Άρα λοιπόν η συνοχή, σε αυτό αναφέρεστε, είναι δεδομένη. Και παρόλο που υπήρχε η εντύπωση ότι η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση ναυπακτίας δεν φρεσκάρεται, βλέπουμε τελικά ότι εισραίει νέο αίμα μέσα στην παράταξη. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι αλήθεια. Πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση. Ναι. Αν η παράταξή μας είχε κερδίσει τις εκλογές το 2014, από τους 16 δημοτικούς συμβούλους, οι 10 ήταν καινούργια πρόσωπα. Ναι. Άρα υπήρχε μια ανανέωση τόσο μεγάλη. Τώρα, στο νέο ψηφοδέλτιο που θα καταρτήσουν, θα δείτε ότι πραγματικά... Υπάρχουν νέα πρόσωπα. Υπάρχει πολύ μεγάλο αριθμό νέων προσώπων και αυτό μας χαροποιεί, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι η πρόσβασή μας στη νέα γενιά είναι καλή. Ναι. Είναι καλή. Ο ναυπακτιακός λαός αρνείται πεισματικά να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν δήμαρχο, κύριε Μπουλέ. Γιατί συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον από την εποχή του ΡΕΠΑ και μετά. Ναι, καταρχήν δεν νομίζω ότι αυτό υπό είναι αυτή, υπό αυτή, με αυτό το σκεπτικό, θεωρείτε ότι για εσάς προσωπικά είναι πρόκληση η συμμετοχή σας στις εκλογές αυτές. Εγώ καταρχήν δεν αποδέχομαι ότι ο λαός έχει... δεδομένη μια κατάσταση, μια θέση ότι δεν ψηφίζω έτσι κι αλλιώς δεύτερη φορά το ίδιο πρόσωπο. Αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι έτσι. Απλά ο πολίτης μέσα κάθε φορά στη συγκυρία που υπάρχει επιλέγει. Είτε βλέποντας καινούργια πρόσωπα τα εμπιστεύεται. Αλλά όταν τα δοκιμάζει ξαναζυγίζει την απόφασή του αν ήταν σωστή ή όχι. Άρα λοιπόν αν υποθέσουμε ότι αυτό έγινε έχουμε και τα συμπεράσματα από αυτό. Και νομίζω ότι σε αυτά σήμερα η κοινωνία στέκεται πάρα πολύ προσεκτικά. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία το να αλλάζουμε μας έχει κοστίσει πάρα πολύ, να ξέρετε. Και βεβαίως, άμα υπάρχει μια κακή δημοτική αρχή, φυσικά θα την αλλάξουμε. Αλλά αν υπάρχει μια καλή δημοτική αρχή και την αλλάζουμε επειδή στεκόμαστε σε θέματα τα οποία είναι δευτερεύουσα σημασία, υπαρκτάμε, αλλά δευτερεύοντα, το καινούργιο που λάμπει έλκει, αλλά στην πορεία όμως ανακαλύπτουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, νομίζω ότι η κοινωνία μπορεί να διορθώσει και να σταθεί με διαφορετικό τρόπο. Είχατε πει σε κάποιο από τα τελευταία δημοτικά συμβούλια σχετικά με τις επιλογές ότι η κοινωνία αν θα κάνει λάθος θα το υπομειστεί και θα το πληρώσει. Μα είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός. Να σας πω τώρα έτσι μια και βάνε το θέμα, το ανοίγετε. Δεν πληρώνει η ελληνική κοινωνία τις επιλογές της στην κεντρική διοίκηση. Πώς φτάσαμε εδώ στην κρίση. Ναι. Πώς φτάσαμε εδώ. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίνε τα κόμματα τα οποία διαχειρίστηκαν την εξουσία με αυτόν τον τρόπο και μας οδήγησαν εδώ. Άρα λοιπόν, όποιος λέει ότι δεν έχει επιλογή, δεν έχει κόστος η επιλογή του, είναι λάθος. Η επιλογή. Νομίζω ότι ο λαός, κύριε Μπουλέ, είναι ο τελευταίος που φταίει. Γιατί εγώ δεν είπα ότι φταίει. Αν ο πολιτικός τον παραμυθιάζει, ας πούμε, και τον πιστεύει. Κοιτάξτε. Τι λέτε. Εμείς δηλαδή τότε καταργήσουμε τις εκλογές. Τι θα πούμε δηλαδή. Δεν είναι, οι εκλογές δεν είναι αυτό το κριτήριο που έχουμε. Είναι το ακούσουμε κριτήριο. Όλους. Αλλά δεν υπάρχει όμως και. Ο κόσμος νομίζω πως έχει γνώση πλέον. Ναι. Αν το πάμε εδώ τοπικά για να μην χαθούμε, νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πλέον ποιοι είναι για τα δύσκολα. Ποιοι είναι για τα εύκολα. Ποιοι είναι για τα πολύ απλά. Ποιοι είναι για τα μεγάλα. Το ξέρει. Ξέρει ποιοι διαχειρίστηκαν το δημόσιο χρήμα με διαφάνεια. Ξέρει ποιοι που υπάρχουν γκρίζες περιοχές. Ξέρει ποιοι έχουν την ικανότητα. Τα ξέρει όλα.
Βεβαίως, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εμείς ως παράταξη, και εγώ προσωπικά λέω ότι οι εκλογές είναι μια κρίσιμη διαδικασία. Διαρκεί 2 λεπτά και πώς να το πει κανείς, έχει να κάνει με τα επόμενα 4 χρόνια. Σε αυτά τα 2 λεπτά κρίνουμε, κρίνεται η πορεία μας για τα επόμενα 4 χρόνια, των παιδιών μας, η δική μας. Άρα λοιπόν, ας σταθούμε με πολιτικά κριτήρια να επιλέξουμε τους καλύτερους να μας εκπροσωπήσουν στο Συμβούλιο ή στην τοπική κοινότητα που είμαστε, ως πρόεδροι ή ως μέλη Συμβούλοι. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πληρώσουμε το κόστος. Βεβαίως, το σύστημα, όπως έχει διαμορφωθεί και με τους πολλούς υποψηφίους που έχουμε μπροστά μας, ο κόσμος ζαλίζεται πραγματικά, δεν μπορεί να επιλέξει. Αλλά νομίζω ότι έχει καταχωρηθεί στη συνείδηση όλων των πολιτών πλέον το τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας και ποια πρέπει να είναι η επιλογή του. Μπροστά σε αυτή την προοπτική, εσείς την επόμενη μέρα των εκλογών είστε ανοιχτοί για συνεργασίες? Μα αυτό είναι δεδομένο. Αν προσέξατε καλά, εμείς στο κεντρικό μας σύνθημα είναι συζήτηση με την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα θέματα και συνεργασία με όλους. Γιατί το λέμε αυτό? Και δεν είναι τωρινό, ούτε είναι του Κλεισθένη, είναι πριν τον Κλεισθένη αυτό. Γιατί η συνεργασία, κύριε Κογελά, είτε έχει πλειοψηφία είτε όχι, είναι αναγκαία προϋπόθεση για να λύσει προβλήματα. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν για διάφορους λόγους οι αντιπαραθέσεις οξύνονται και δεν έχουν βάση αντικειμενική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε λόγος να καταλάβουμε το Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη περίοδο για να μην γίνει ανάπλαση? Δεν είναι γεγονός αυτό. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί κάποιοι οξύναν τα πράγματα παραπληροφορώντας ότι θα καταστραφούν οι περιουσίες των ανθρώπων κλπ. Κλπ. Από το έργο αυτό, και ο κόσμος, χωρίς να ξέρει βέβαια και τα δεδομένα, έπεσε στην παγίδα αυτή. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας πέσανε. Ναι. Τώρα τι λένε? Α, δεν το ξέραμε. Παρασυρθήκαμε. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω? Ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί να σκεφτούμε ότι οι εκλογές είναι μια κρίσιμη στιγμή και δεν πρέπει να δώσουμε την ψήφα μας χωρίς πολιτικά κριτήρια. Οι συγγένειες, οι φιλίες κλπ. Είναι άλλο θέμα. Η ψήφος είναι για το ποιος θα διοικήσει την πόλη και το Δήμο μας τα επόμενα χρόνια. Είτε από τη θέση του Δημάρχου, είτε από τη θέση του Συμβούλου ή από τη θέση του τοπικού Προέδρου. Αυτό νομίζω είναι το κριτήριο, το μοναδικό κριτήριο που πρέπει να έχουμε, και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Πόσα χρόνια αυτοδιοικητικής πορείας διαγράφεται? Εγώ ξεκίνησα την αυτοδιοίκηση το 1998. 20 χρόνια. Από τότε μέχρι τώρα, μέχρι το 2019. Έχετε μετανιώσει για κάτι? Ασφαλώς. Γίνονται λάθη. Είναι δυνατόν να μετανιώσει κανείς, εγώ τουλάχιστον, όταν έχω κάνει λάθος επιλογές? Σε πρόσωπα, παράδειγμα. Δεν έχει σημασία αν το έκανε κανείς σκόπιμα ή όχι. Από τη ζωή φαίνεται ότι έκανε λάθος. Ασφαλώς κάνουμε λάθη. Αλλά αν σε πολιτικές. Και θα σας πω, πολιτική. Σε επιλογή πολιτικής. Βεβαίως, δηλαδή. Θα σας πω. Και σε πολιτικές. Εμείς είχαμε να συγκροτήσουμε το Δήμο Αναφακτίας. Δύσκολο είχε. Χωρίς καμιά προετοιμασία. Δηλαδή, ενώ να πούμε κάτι τώρα που είναι πραγματικότητα. Όλοι ξέραμε ότι οι άνθρωποι του Δήμου είναι άφακτος. Είχε γίνει μια προετοιμασία για να υποδεχθεί η άφακτος τους 5 Δήμους που είναι περιφερειακά? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Άρα, λοιπόν, μιλάτε διοικητικά, δηλαδή. Πώς να το πάρετε? Εγώ να σας πω το εξής. Πού θα καθόντουσαν οι υπάλληλοι? Είχε σκεφτεί κανείς πριν? Όχι. Εμείς λοιπόν ήρθαμε. Ακόμα και τώρα υπάρχει πρόβλημα με το διοικητήριο. Ωραία. Ορκιστήκαμε λοιπόν την 1η του Γενάρη και έπρεπε να δώσουμε χώρο σε 100 υπαλλήλους να κάτσουν. Να σας πω το πιο απλό. Πού θα τους βάζαμε, για πέστε μου? Για να σας δείξω την πλευρά, δηλαδή την αθέατη, που δεν ξέρω πολίτης. Αυτό όμως εμείς το βιώσαμε. Εγώ κλείστηκα στο γραφείο, κύριε Κοργιαλά, για πολλές ώρες την ημέρα, για πάρα πολλές ώρες, απίστευτες ώρες, και για πρωτογενή δουλειά. Που δεν είναι δουλειά του Δημάρχου. Αλλά είτε γιατί υπήρχε έλλειμμα τεχνογνωσίας σε κάποια θέματα, είτε γιατί εμείς θέλουμε να πάμε την πόλη λίγο πιο μπροστά, να ανεβάσουμε τον πηγή ψηλά, να διεκδικήσουμε μέσα στην κρίση έργα, να κάνουμε μελέτες, να κάνουμε όλα αυτά τα οποία γίνανε για να υλοποιήσουμε έργα μέσα στην κρίση, σε μια πολύ σύντομη περίοδο, που αυτό το ξεχνάει ο κόσμος. Εμείς είχαμε 2,5 χρόνια ουσιαστική περίοδο. Ο πρώτος χρόνος έφυγε με την οργάνωση του Δήμου και με την έλλειψη προϋπολογισμού από καταγγελίες στελεχών της αντιπολίτευσης. Μείναν 2,5 χρόνια. Και σε αυτά τα 2,5 χρόνια κάναμε σημαντικά έργα. Και οργανώσαμε και το Δήμο και το ξεχρεώσαμε κλπ. Αυτά, από μια μεριά, ακούγονται καλά. Η κοινωνία όμως έπαιξε να βλέπει τον Δήμαρχό της. Ήθελε
να είναι στο καφενείο, να είναι στη γειτονιά, στην εκκλησία, παντού. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό ήταν ένα λάθος. Αυτό λοιπόν είναι θέμα, όχι αντίληψης. Δεν είχα εγώ την αντίληψη ότι δεν πρέπει να είμαι στην κοινωνία. Κάθε άλλο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και να επικοινωνώ με τον κόσμο και να λέω και να μου λένε. Αλλά όμως η συγκυρία αυτή και, ο φόρτος... και η προτεραιότητα που είχαμε, ακριβώς γιατί ήταν το περιβάλλον έτσι όπως σας το περιέγραψα, μας ανάγκασε να αποκοπούμε από την κοινωνία και να θεωρηθούμε ότι είμαστε απόμακροι μάλλον. Ναι. Ήταν λάθος δικό μας, δεν φταίει η κοινωνία σε αυτό. Ελπίζω να το διορθώσαμε ή να το διορθώσουμε και στην πορεία όσο ακόμα χρειάζεται. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα αυτών των εκλογών για εσάς? Το πολιτικό μήνυμα των εκλογών είναι το εξής. Είναι δύο. Πρώτον, ότι ο Κλισθένης ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην αυτοδιοίκηση. Δύσκολη, δύσκολη και αναγκαία. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Το δεύτερο είναι να διαλέξουμε αυτούς που θα είναι ικανοί να διαχειριστούν τις πρόσθετες δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος Κλισθένης. Κύριε Μπουλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή δουλειά εύχομαι για την ενημέρωση των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ.